Και με αυτή την έννοια και η κατάργηση του μνημονίου και η διαγραφή του χρέους, όπως επίσης παραγωγή ανασυγκρότησης για μείωση της ανεργίας, εθνικοποίηση των τραπεζών, όλα αυτά είναι προτεραιότητες. Ναι. Και πάνω απ' όλα, συγγνώμη. Μια κουβέντουλα θα πάω. Ξέρω ότι ο χρόνος είναι λίγος. Και πάνω απ' όλα η διαγραφή του μεγαλύτερου μέρους του χρέους. Αυτές είναι οι άξονες. Αν λοιπόν σε αυτά τα οποία εμείς θέλουμε να προχωρήσουμε υποστούμε εκβιασμούς το ένα και το άλλο, πρέπει να έχετε υπόψη σας επίσημη θέση του ΣΥΡΙΖΑ συνολικά είναι καμιά θυσία για το ευρώ. Το ένα και το άλλο φαντάζομαι. Όλοι είναι αυτά που έχουμε ήδη συμφωνήσει. Για το ευρώ θέλω να το ξεκαθαρίσω. Είναι θέση επίσημη του όλου ΣΥΡΙΖΑ. Για το όλο θέλετε να απαντήσετε για την να Ευρωζώνη. Διάλογο. Δεν υποστηρίζουμε, συγγνώμη. Μάλιστα, λοιπόν. Για όλη εγώ την θέλω Ευρωζώνη, να ρωτήσω κάτι τελευταίο και να σα δώσω το λόγο, κύριε Στρέκα, να ολοκληρώσουμε. Άρα λοιπόν θέλω να το ξεκαθαρίσω. Μήπως έχετε παγιδευτεί, γιατί είναι μια ερώτηση. Σε μένα τώρα δεν σα κατάλαβα. Προσωπικά όχι. Δεν ολοκλήρωσα την ερώτησή μου καταρχήν, κύριε Στρέκα. Μήπως έχετε παγιδευτεί λοιπόν στο ΣΥΡΙΖΑ, είναι κάτι το οποίο ακούμε από πολλού. Μέσα στο δίλημα μνημόνιο ή αντιμνημόνιο και εκεί επέρχεται και μία δικαιολογημένη ή αδικαιολόγητη ταύτιση και με άλλους πολιτικούς χώρους που δηλώνουν αντιμνημονιακοί. Ακούστε, μην κάνουμε τώρα συνειρμούς οι οποίοι είναι ανεδαφικοί εντελώς. Έτσι. Αφήστε τώρα γιατί οι θεωρίες των δύο άκρων και όλα αυτά θα πάνε και άπατες κιόλας από μία άποψη. Εν πάση περιπτώσει το κύριο. Το κύριο είναι ότι εμείς είμαστε όπως σας είπα, να ξεκαθαρίσουμε και πάλι. Οι πολιτικές που εκπέμπει η Ευρωζώνη είναι σε βάρος λαών και εργαζόμενων. Αυτό είναι δεδομένο, είναι ομόφωνη θέση του ΣΥΡΙΖΑ και του κόμματος Ευρωπαϊκής Αριστεράς. Ωραία. Άρα η ανατροπή και η επαναθεμελίωση της Ευρωζώνης, μια κουβέντα θα πω, και η επαναθεμελίωση της Ευρωζώνης με όρους λαών και εργαζόμενων, όπως το λέμε, είναι πάντα στο προσκήνιο. Και γι' αυτό λοιπόν βλέπετε και πρωτοβουλίες τέτοιες, έτσι ώστε να υπάρξει ένα τέτοιο μεγάλο κίνημα σε πανευρωπαϊκό κίνημα ανατροπής. Εσείς κύριε Σκέρακα, συγγνώμη. Για την ταμπακέρα τίποτα. Ναι, εσύ την ταμπακέρα αυτό λέω. Εσείς έχετε αποτύχει. Θα σας πω κάτι. Άρα λοιπόν, έχετε δεσμευτεί ότι κάτι θα κάνετε. Μου επιτρέπετε να μιλήσω ή θα μιλήσετε στον λοιπόν. Λεπτό, γιατί κάτι θα μιλήσετε. Όχι, θα μιλήσετε. Πότε θα μιλήσετε. Όχι, θα αφήσετε. Επιτρέπετε να μιλήσω, κύριε Τόλιο. Μία κουβέντα, σας παρακαλώ να δώσω το λόγο στον κύριο Σκρέκα. Έχουμε ένα λεπτό. Δεν έχει μείνει και τίποτα. Ένα λεπτό έχει μείνει. Αν μου αφήσετε ολοκλήρωση. Η Νέα Δημοκρατία και η σημερινή κυβέρνηση έχει αποτύχει. Πηγαίνει τη χώρα από το κακό στο χειρότερο. Αυτό είναι. Άρα λοιπόν, τι άλλο να σας πω. Ευχαριστώ.